Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρούλη και κύριε Πίκουλα. Τι κάνετε, καλά. Όλους τους ακροατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε, ετοιμαζόμαστε για το φεστιβάλ, που έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Μάλιστα. Για πέστε μας δύο λόγια. Για δύο λόγια για την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα για το φεστιβάλ. Πέστε μας δύο λόγια. Πότε θα ανοίξει? Νομίζω θα έχει, όπως πάντα, εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος αύριο στην κεντρική ομιλία του στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Θα υπάρξει όμως και σήμερα μια εκδήλωση, κύριε Πίκουλα, στο χώρο της έκθεσης, όπου θα γίνει μια τοποθέτηση και πάλι από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και θα υπάρχουν και ορισμένες άλλες παρεμβάσεις θεματικού χαρακτήρα για ζητήματα που απασχολούν έντονα την πόλη, όπως είναι το ζήτημα, αλλά και τη χώρα, όπως είναι το ζήτημα της ανάπτυξης, το ζήτημα της παιδείας, το ζήτημα του μετρό που βρίσκεται στην επικαιρότητα και άλλα τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Να το στρέψω λίγο στην πολιτικοκοινοβουλευτική επικαιρότητα. Βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες αυτό που έχει φουντώσει γενικά είναι μια πολύ έντονη κόντρα κυβέρνησης εξωματικής αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη σκανδαλολογία και κυρίως την υπόθεση της Νοβάρτης και πώς αυτή, αν είναι σκευωρία ή αν υπάρχουν ευθύνες, αν θα πάει στη Βουλή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή. Αυτό, ποια είναι η θέση του ΚΚΕ σε αυτή την ιστορία? Ναι, είναι νομίζω σωστή η παρατήρησή σας για την αναζωπήρωση αυτής της σκανδαλολογίας και νομίζω ότι ο κόσμος πια μπορεί να βγάζει συμπεράσματα για το πώς αξιοποιείται αυτή η σκανδαλολογία κάθε φορά, όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τα τελευταία, προκειμένου να σκεπαστούν και να κρυφτούν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα ή να περάσουν στα μουλοχτά άλλα ζητήματα που έχουν πολύ κεντρική και ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία για τους εργαζόμενους, όπως είναι για παράδειγμα τώρα οι ρυθμίσεις που έρχονται με αυτό με το αναπτυξιακό που δημοσιοποιήθηκε, το έκτρωμα λέμε εμείς, που δημοσιοποιήθηκε με τον τίτλο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο. Συγγνώμη, κύριε Δελή. και το οποίο βάλει ευθέως στα ζητήματα της οργάνωσης, της πάλης και στα ζητήματα της συλλογικής διεκδίκησης αλλά και των κλαδικών συμβάσεων των εργαζομένων. Αξιοποιείται λοιπόν, εκτιμάμε εμείς, αξιοποιούνται τέτοιου είδους ζητήματα όπως η Νοβάρτης ή παλιότερα άλλα ζητήματα, αναζωπηρώνεται μια σκανδαλολογία προκειμένου πιθανά να κρυφτούν τέτοια ζητήματα, να περάσουν έτσι όσο γίνεται πιο ανώδυνα και εν πάση περιπτώσει να κρυφτεί βεβαίως, όπως πάντα, αυτός είναι ο βασικός τους στόχος, να κρυφτεί βεβαίως και η στρατηγική σύμπλευση αυτών των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ και των υπολείπων στα κεντρικά, στα βασικά ζητήματα, στα ζητήματα με λίγα λόγια που ανοίγει, για παράδειγμα, ο αναπτυξιακός νόμος. Δείτε, το ζήτημα του χτυπήματος των κλαδικών συμβάσεων, παρά την επαναφορά τους, την λεκτική και θα έλεγα εγώ την επιδερμική επαναφορά τους, γιατί δεν έγινε καμιά ουσιαστική επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, ήρθε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν να την υπονομεύσει και κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα υπονόμευσης αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με τις ρήτρες εξαιρέσεων που προβλέπονται για μια σειρά από κλαδικές συμβάσεις. Τελικά, πού θα εφαρμόζονται, κύριε Πίκουλα, οι κλαδικές συμβάσεις με όλες αυτές τις εξαιρέσεις που εισάγονται? Θα είναι δηλαδή γράμμα κενό, θα είναι δώρο άδωρο για τους εργαζόμενους. Δεν θέλω να θίξω τα ζητήματα του ηλεκτρονικού μητρώου που συνιστά ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα για τους εργαζόμενους. Το ηλεκτρονικό μητρώο, γιατί αφορά ηλεκτρονικό φακέλωμα, κύριε Δελή? Θα σας πω. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό, τουλάχιστον όσο γνωρίζουμε, έτσι, έχουμε διαβάσει. Μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και κατά επανάληψη, με σωρία δηλαδή αδικημάτων σε σχέση με την εργατική νομοθεσία. Ναι. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Υπάρχει και φακέλωμα των εργαζομένων σε σχέση με αυτό? Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Καταρχήν σε σχέση με τις εργοδότες, σε σχέση με τις εταιρείες που ήδη λειτουργούν, νομίζω ότι είναι στη διάθεση κάθε κυβέρνησης και γνωρίζει το κράτος βεβαίως ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται, αφορά τα ίδια τα σωματεία, αφορά τα μητρώα των μελών τους, τα οποία σε μια τεράστια βάση δεδομένων θα βρίσκονται στη διάθεση του κράτους, των υπουργείων
Και φοβόμαστε, για να μην πούμε ότι είμαστε σίγουροι, ότι όλα αυτά τα μετρώα θα είναι και στη διάθεση βεβαίως των εργοδοτικών ενώσεων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, σε καπιταλιστικό κράτος ζούμε, δεν υπάρχει ουδέτερο κράτος, ξέρουμε πολύ καλά τις στενές σχέσεις που υπάρχει που υπάρχουν ανάμεσα στους εργοδότες και σε αυτό το κράτος. Όμως υπάρχει και το ζήτημα, ξέρετε, της απόφασης για την απεργία, κυρία Δημητρούλη, η οποία δίνεται ένα ακόμα πιο ισχυρό χτύπημα σε σχέση με αυτό που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα μισή περίπου χρόνο, όταν αύξησε βεβαίως το ποσοστό των εργαζομένων που οφείλουν να έχουν φυσική παρουσία προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση από το 1 τρίτο στο 50%. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και νομοθετεί, λέει, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λες και πρόκειται για κάποιο διαγωνισμό της Eurovision, όπου θα ψηφίζουν, ή για έναν οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι από το σαλόνι τους, από τον καναπέ τους, θα ψηφίζουν. Πώς θα μπορούσε να επιληθεί αυτό διαφορετικά, κύριε Δηλή, γιατί στους περισσότερους κλάδους και στις περισσότερες εταιρείες, όταν προσπαθούν να λάβουν μία απόφαση, είτε για απεργία είτε για σοβαρά συνδικαλιστικά ζητήματα και αιτήματα, ποτέ δεν πιάνουν τελικά το όριο και το ποσοστό αυτό που προβλέπεται στη Γενική Συνέλευση. Έχετε δίκιο. Με αποτέλεσμα να αποφασίζει μια μειοψηφία τελικά. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να παρευρεθούν σε μια τέτοια Γενική Συνέλευση. Ανταυτού όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στους εργοδοτικούς χώρους και με την εργοδοτική τρομοκρατία. Νομίζω ότι αξιοποιούνται όλα τα μέσα προκειμένου να μην συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε τέτοιου είδους συνελεύσεις για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Θα μπορούσαν λοιπόν να θεσμοθετηθούν διευκολύνσεις, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε μια τέτοια συνέλευση. Δεν βλέπουμε όμως να γίνεται αυτό. Ανταυτού, με τη λογική του πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, καταργούμε στην ουσία το πιο σημαντικό. Την πιο σημαντική κατάκτηση στην οργάνωση των εργαζομένων, την Γενική τους Συνέλευση, όπου εκεί συζητούν, δίνουν κουράγιο ένας στον άλλον και αποφασίζουν τελικά για αυτό ή για εκείνο. Μάλιστα. Μέσα από μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία και αυτή βεβαίως θα είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενη και θα υπόκειται σε πάσης φύσεως πιέσεις της εργοδοσίας απέναντι σε εργαζόμενους. Τα λέω όλα αυτά, κύριε Πίκουλα, γιατί είναι χαρακτηριστικά. Επειδή όλα αυτά περιέχονται στο λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και νομίζω ότι αυτά και άλλα αποκαλύπτουν το χαρακτήρα της ανάπτυξης την οποία ευαγγελίζεται και αυτή η κυβέρνηση. Είναι μια ανάπτυξη βεβαίως η οποία δεν αφορά τους εργαζόμενους, αυτό όλοι το καταλαβαίνουν πια και όλοι το ξέρουν. Αφορά τους μεγάλους επιχειρηματίες, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι εργαζόμενοι το πολύ πολύ να παίρνουν κανένα ψίχουλο από αυτά που θα περισσεύουν όταν και όποτε πιάνονται οι στόχοι αυτής της ανάπτυξης. Και αυτό το ζούμε. Και αυτό το ζούμε τα τελευταία χρόνια που έχουμε μπει δειλά-δειλά και σε μια διαδικασία ανεμικής έστω, αλλά πάντως ανάπτυξης. Μάλιστα. Έχετε κάποια αίσθηση, κάποιο που οδηγείται αυτά η περιραίουσα ατμόσφαιρα περιγενικευμένης ύφεσης στην Ευρώπη? Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ίσως το πιο σημαντικό θέμα που φουντώνει σιγά-σιγά και μπορεί να μας οδηγήσει και αυτό σε πολύ σοβαρές αρνητικές εξελίξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Πίκουλα, για τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος. Είναι ένα ζήτημα που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και επιδρά σε όλες τις οικονομίες, είτε είναι μεγάλες, είτε είναι μικρές. Όλοι, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται έχουν δει δημοσιεύματα για το πώς προετοιμάζεται η οικονομία, η κυβέρνηση της Γερμανίας για την επικείμενη, ενδεχόμενη, πιθανή καπιταλιστική οικονομική κρίση. Φοβόμαστε ότι οι όροι και οι προθέσεις για να εκδηλωθεί μια τέτοια οικονομική κρίση διαρκώς και πολλαπλασιάζονται και εντείνονται γύρω μας. Τα σημάδια δηλαδή είναι ορατά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, κύριε Πίκουλα, από τη στιγμή που τελικά η αιτία της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, και εμείς έχουμε την επιμονή της οικονομικής κρίσης να την αναλύουμε με έναν επιστημονικό τρόπο, μαρξιστικό επιστημονικό τρόπο, δηλαδή η αδυναμία επένδυσης τεράστιων κεφαλαίων παγκοσμίως. Αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει, επειδή δεν βρίσκουν βεβαίως κερδοφόρα διέξοδο. Και αυτή τη στιγμή επήγει, αν θέλετε, το ζητούμενο είναι η καταστροφή ενός μέρους αυτών των κεφαλαίων. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί
Συνεπώς το ζήτημα παραμένει της οικονομικής κρίσης, είναι εδώ, θα εκδηλωθεί, δεν ξέρουμε πότε, και γι' αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ετοιμάζουν και να μην παραχωρούν κανένα από τα δικαιώματα. Να είστε καλά, κύριε Δελή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.